Καλησπέρα. Σήμερα οι μαθητέ διακονίστηκαν στο μάθημα τη φυσική. Ένα πρώτο σχόλιο για τα θέματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν αρκετά και έφτανε οριακά ο χρόνο για να τα λύσουν οι μαθητέ. Α περάσουμε όμω αναλυτικά στι απαντήσει. Α ξεκινήσουμε από το θέμα το πρώτο. Θέμα Α. Στο Α1 σωστή απάντηση είναι το Γ. Στο Α2 το Α. Στο Α3 το Γ. Στο Α4 το Δ. Το Α5 ερωτήσεις σωστού λάθους, α σωστό, β λάθος, γ σωστό, δ σωστό, ε λάθος. Πάμε στο θέμα β. β1, η ταχύτητα του σημείου α, το ανώτερο σημείο του τροχού, είναι ίση με το άθροισμα της ταχύτητας του κέντρου μάζας συν τη γραμμικής ταχύτητας και μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι είναι δύο φορέ την ταχύτητα του κέντρου μάζας. Η ταχύτητα του σημείου γ είναι ίση με το άθροισμα της γραμμικής ταχύτητας συν την ταχύτητα πάλι του κέντρου μάζας. Η γραμμική ταχύτητα με, μετά από πράξεις προκύπτει ότι είναι το μισό της ταχύτητας του κέντρου μάζας. σπεράσουμε περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Η ταχύτητα του σημείου γάμα είναι τετραγωνική ρίζα. Ε, η ταχύτητα του κέντρου μάζας στο τετράγωνο συν τη γραμμική του ταχύτητα στο τετράγωνο και μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι η ταχύτητα του σημείου γ είναι ίση με την ταχύτητα του κέντρου μάζα επί ρίζα 5 δεύτερα. Διαιρώντα κατά μέλη την ταχύτητα του σημείου Γ και του σημείου Α, προκύπτει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ρίζα 5 τέταρτα, άρα σωστή απάντηση είναι το 3. Στο Β2, το ποσοστό, ποσοστό μεταφορά είναι ίσο με την ε, κινητική ενέργεια που αποκτά το σώμα 2 μετά την κρούση προ την αρχική κινητική ενέργεια του σώματο 1 πριν την κρούση χρησιμοποιούμε τον τύπο τη ελαστική κρούση όταν το δεύτερο σώμα είναι ακίνητο 2, μη 1 προ μη 1 και μη 2 επί 1. Καταλήγουμε μετά από πράξει ότι το ποσοστό είναι 4 φορέ μάζα 1 επί μάζα 2 προ το άθροισμα των δύο μαζών στο τετράγωνο. Το δεύτερο ποσοστό που ζητάει ε, η εκφώνηση είναι ίσο με την τελική κινητική ενέργεια που αποκτά το πρώτο σώμα δια την αρχική κινητική ενέργεια που αποκτά το δεύτερο. Ε, κάνουμε πράξεις, χρησιμοποιούμε πάλι τον τύπο της ελαστικής κρούσης και μετά από πράξεις καταλήγουμε στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που είχαμε καταλήξει και στο προηγούμενο ποσοστό, δηλαδή 4 μη 1 επί 0 προς 1 και 2 και όλοι στο τετράγωνο. Άρα λοιπόν τα δύο ποσοστά είναι ίδια, οπότε σωστή απάντηση είναι το 3. Πάμε στο β3. Στο σχήμα βλέπετε ότι έχουμε σχεδιάσει την ταχύτητα εκροής και το βελινεκές, οπότε πάμε στη λύση στην επόμενη κάρτα. Για να είναι στο ίδιο ύψος ε, ε, η ταχύτητα, μάλλον, η, η παροχή της οπής πρέπει να είναι ίση με την παροχή της βρύσης, ώστε να έχει σταθεροποιηθεί η στάθμη του νερού στο ίδιο ύψος. Η πίσω όμως είναι ίση με το εμβαδόν της οπής επί την ταχύτητα εκροής, η οποία είναι 2 επί τζε επί παρένθεση H-H1 και όλο ρίζα. Ο χρόνος καθόδου είναι ίσος με τετραγωνική ρίζα 2H1 δια τζε. Το βελινεκέ είναι ίσο με την ταχύτητα εκροή επί το χρόνο καθόδου, όπου μετά από πράξει προκύπτει ότι είναι ίσο με δύο φορέ επί τετραγωνική ρίζα H-H1 επί παρένθεση H1. Ε, η απόσταση τώρα του σημείου, η απόσταση εζ είναι ίση με την ταχύτητα εκροή επί το χρόνο καθόδου, ε, είναι ίσο με τετραγωνική ρίζα 2G επί H-H1. Επί, παρένθεση, επί ρίζα 2H1-H2 διατζέ. Χρησιμοποιώντας τη σχέση 2 από την προηγούμενη κάρτα που είχαμε δει, ε, τελικά προκύπτει ότι από τις σχέσεις 2 και 3, το ύψος H1 είναι ίσο με 7H κεφαλαίο Αντι, όγδοα. Αντικαθιστούμε στην πρώτη σχέση, οπότε τελικά παίρνουμε ότι η παροχή της οποίας είναι το εμβαδόν της οποίας επί 2G 7 z 8 και μετά από πράξεις προκύπτει ότι η παροχή της οποίας άρα και τις βρύσης που ζητείτε είναι ίση με το εμβαδόν της οποίας επί τετραγωνική ρίζα J επί H δεύτερα. Άρα σωστή απάντηση είναι το 1. Πάμε στο γάμα θέμα. Στο γάμα 1... Βρίσκουμε την τάση που αναπτύσσεται στα άκρα του αγού από επαγωγή, είναι ίση με το τύπο μπουλ, το επαγωγικό ρεύμα είναι ίσο με την επαγωγική τάση δια την αντίσταση την ολική, που είναι R1 συν R οπότε προκύπτει ότι είναι bull δια R1 συν R Η δύναμη λαπλά που ασκείται στον αγωγό είναι ίση με β επί γι επί L. Μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι η δύναμη λαπλά είναι β τετράγωνο επί τετράγωνο επί L προς R1 συν R Όσο αυξάνεται η ταχύτητα, ε, αυξάνε, ε, όσο μάλλον η δύναμη F είναι μεγαλύτερη από την F, η ταχύτητα αυξάνεται. Έτσι λοιπόν αυξάνεται και η παγωγική τάση, αυξάνεται το ρεύμα που επαγωγή, αυξάνεται η F. Η συνισταμένη λοιπόν δύναμη μειώνεται. Όταν λοιπόν η επιτάχυνση γίνει μηδέν, άρα και η συνισταμένη δύναμη, τότε λοιπόν ο αγωγό θα αποκτήσει την οριακή ταχύτητα που ζητείτε. Η ράδο λοιπόν ε, κινείται με επιταχυνόμενη κίνηση με ολοένα μικρότερη επιτάχυνση, έω ότου λοιπόν η ταχύτητά τη σταθεροποιηθεί για τον υπολογισμό τη ορια... οριακή ταχύτητα έχουμε η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με το 0 ή η δύναμη F είναι ίση με τη δύναμη λαπλά. Άρα η δύναμη F είναι ίση με β τετράγωνο επί L τετράγωνο επί U οριακό προ R1 συν αρκαπα η οριακή ταχύτητα λύνοντα ω προ την οριακή ταχύτητα τελικά καταλήγουμε ότι είναι 4 μέτρα ανά σεκόντ. Στο γάμα 2 ερώτημα, από τη χρονική στιγμή ΤΑΦ1 ω τη χρονική στιγμή ΤΑΦ2, η ράβδο κινείται με σταθερή ταχύτητα οριακό, δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο, άρα δεν αλλάζει ταχύτητά τη. Από ΤΑΦ2 έω ΤΑΦ3, η ράβδο μπαίνει με την οριακή ταχύτητα που απέκτησε από το προηγούμενο μαγνητικό πεδίο στο μαγνητικό πεδίο Β3, το οποίο έχει αντίθετη φορά. Η πολικότητα τη τάση αποεπαγωγή αλλάζει, καθώ και η φορά του ρεύματο. Όμω, η συνισταμένη δύναμη είναι πάλι μηδέν ώστε να αποκτήσει πάλι οριακή ταχύτητα την ίδια που ζητάει η άσκηση. Για να συμβεί αυτό, αφού δεν αλλάζει η ένταση του μαγνητικού πεδίου, δεν αλλάζει φορά ούτε η δύναμη λαπλά, άρα και επομένω δεν αλλάζει φορά και η δύναμη η καινούρια που ζητάει. Άρα λοιπόν, το μέτρο τη δύναμη αυτή είναι το ίδιο με το μέτρο τη αρχική δύναμη που είχαμε. Στο γάμα 3 ερώτημα, το επαγωγικό φορτίο με βάση τον νόμο του Νιούμαν είναι ίσο με το πηλίκο τη μεταβολή τη ροή δια την ολική αντίσταση. Μετά από πράξει, καταλήγουμε ότι η απόσταση που διανύει ε, ο αγωγό μέχρι, ε, μέχρι να αποκτήσει αυτό το φορτίο είναι ίση με το 1 μέτρο. Παίρνουμε τον τύπο τη ταχύτητα, γιούσον ΔΧ προ ΔΤ, αφού κάνει ε, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Λύνουμε ω προ το χρόνο και παρατηρούμε ότι ο χρόνο είναι 0,25 σεκόντ μέχρι να διανύσει ο αγωγό την απόσταση του 1 μέτρου. Το ρεύμα στην περίπτωση αυτή είναι ίση με την επαγωγική τάση για την ολική αντίσταση. Μετά από πράξει καταλήγει ότι είναι ίση, ε, ίσο με το 0,8 αμπέρ. Η θερμότητα η συνολική αντίστασης με βάση τον νόμο του Τζάουλ προκύπτει ότι είναι 0,8 Τζάουλ. Πάμε και στο γάμα 4. Στο γάμα 4, τη χρονική λοιπόν στιγμή ΤΑΦ3. E, η τάση από επαγωγή που αναπτύσσεται στα άκρα του αγωγού είναι ίση με 4 v Υπολογίζουμε την ολική αντίσταση γιατί έχει κλείσει ο διακόπτη, οπότε είναι ίση με το 4 ohm. Η δύναμη ΛΑΠΛΑΣ εκείνη τη στιγμή είναι ίση με το 1 νιουτον και παρατηρούμε ότι η δύναμη ΛΑΠΛΑΣ είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη F. Άρα λοιπόν ο αγωγό εκτελεί επιβραδινόμενη κίνηση. Για να υπολογίσουμε τη νέα οριακή ταχύτητα, θα πρέπει η καινούργια δύναμη ΛΑΠΛΑΣ να είναι ίση με την f μετά από πράξει καταλήγουμε ότι το νέο επαγωγικό ρεύμα θα πρέπει να είναι ίσο με το 0,8 αμπέρ. Άρα λοιπόν η νέα επαγωγική τάση είναι ίση με 3,2 βολτ. Τέλος, η επαγωγική τάση δίνεται από τον τύπο Β επί το καινούριο γιου αριακό επί το μήκος του αγού. Άρα η καινούρια οριακή ταχύτητα είναι ίση με το 0,8 μέτρα ένα σεκόντ. Η τάση στα άκρα του αγωγού που ζητείτε είναι ίση αν από την επαγωγική τάση αφαιρέσουμε το επαγωγικό ρεύμα επί την αντίσταση ΚΛ του αγωγού, μετά από πράξεις προκύπτει ότι είναι 0,8 Β. Όσο αφορά τα δύο ρεύματα, είναι ίδια γιατί η αντίσταση και η R1 και η R2 είναι ίδια, οπότε λοιπόν J1 ίσον J2, ΒΚΛ προς R1 ίσον λοιπόν με το 0,4 αμπέρ. Περνάμε και στο θέμα Δ, το οποίο στο πρώτο ερώτημα ήταν ένα θέμα ισορροπίας, βλέπουμε στο σχήμα της δυνάμεις ε, οπότε για το σώμα 2 επειδή η ισορροπή συνισταμένη των δυνάμεων θα πρέπει να είναι ίση με το 0 η τάση 2 λοιπόν είναι ίσο με το βάρος του άρα λοιπόν προκύπτει μετά από πράξη ότι είναι 30 νιούτον Εφαρμόζουμε λοιπόν για την ισορροπία τη τροχαλία ότι η συνισταμένη των ροπών ω προ τον άξονα περιστροφή τη πρέπει να είναι 0. Άρα λοιπόν τάφ 2 επί 2R ίσον τάφ 1 επί R. Άρα λοιπόν η τάση 1 προκύπτει ότι είναι 60 νιούτον. Για την ισορροπία τη δράβδου, παίρνουμε λοιπόν τη συνισταμένη των ροπών ω προ το σημείο τη άρθρωση. Πρέπει λοιπόν η δύναμη που ασκεί το σημείο γ ο κατακόρυφος κατακόρυφο τείχο επί το h, ε, συν την τάση 1 επί το h μικρό, μείον το μτ επί το χ να είναι ίσο με το 0. Η F γ επί το L επί το ημίτων του 45 συν τα 1 επί L δεύτερα συν ελέγχτα επί το ημίτων του 45 λοιπόν πρέπει να μου κάνει το βάρος της δράβδου επί L δεύτερα επί το ημίτων του 45 και μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι η δύναμη που ασκεί ο τείχος ολίος είναι ίση με 10 νιούτον. Στο δέλτα 2 ερώτημα Βλέπουμε στο σχήμα τη θέση φυσικού μήκου. Βλέπουμε την αρχική θέση ισορροπία πριν γίνει η κρούση και την τελική θέση ισορροπία μετά που θα σφινοθεί το σώμα μάζα Μ2 ε, στο σώμα που είναι συνδεμένο με το ελαττήριο. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Για την παλιά λοιπόν θέση ισορροπία ισχύει η συνισταμένη των δυνάμεων είναι 0. Άρα λοιπόν η F ελατηρίου η αρχική είναι ίση με το αρχικό ε, βάρος των άξονα Χ. Άρα K επι Δ ελ ίσον μη 1 J των 30 που προκύπτει μετά από πράξεις ότι το δλ 1 είναι 0,05 μέτρα. Για τη νέα θέση ισορροπία έχουμε ότι η συνισταμένη των δυνάμεων είναι πάλι 0. Η νέα F ελατηρίου αυτή τη φορά είναι ίση με το ολικό βάρο χ στον άξονα χ. Άρα λοιπόν κ επι δλ ΔΕΛΤΑΕΛ1 συν δλ 2 όπου δλ 2 είναι η επιμήκυνση, η επιπρόσθετη του ελατηρίου σε σχέση με την παλιά θέση ισορροπία, είναι ίσο με το 1, ,1 συν 2 επί J μη τον όπου μετά από πράξει καταλήγουμε ότι το ΔΕΛΤΑΕΛ2 είναι 0,15 μέτρα. Χρησιμοποιούμε τη διακτήρηση της ενέργειας στην ταλάντωση. Εψινολικό κ συν U, άρα 1 δεύτερο K επί α τετράγωνο ίσον 1 δεύτερο μη 1 και μη 2 επί β τετράγωνο συν 1 δεύτερο K επί δύο, δύο τετράγωνο. Και καταλήγουμε μετά από πράξεις ότι το πλάτος που ζητείτε είναι 0,3 μέτρα. Πάμε στο δέλτα 3 ερώτημα βρίσκουμε την κυκλική συχνότητα τη θαλάνδοση χρησιμοποιώντα τον τύπο K ίσον μη 1 και μη 2 επί Ω τετράγωνο. Οπότε το Ω λοιπόν βγαίνει 5 ράντα ένα σεκόντ. Η εξίσωση που ζητείται είναι τη μορφή χ ίσον α επί το ημί των τε 0 Υπολογίζουμε πρώτα την αρχή φάση. Βάζουμε λοιπόν στον τύπο όπου τάφτο 0 και όπου χ το πλήν 0,15 μέτρα. Μετά από πράξει καταλήγουμε ότι η αρχή φάση μπορεί να είναι είτε 7π είτε 11π Επειδή όμω θέλουμε η ταχύτητα να είναι θετική, δεκτή λύση είναι το 11π Οπότε τελικά η χρονική εξίσωση τη απομάκρυσης που ζητείτε είναι χ ίσον 0,3 επί το ημίτονο 5 ταφ συν 11 πι 7 Σι. Πάμε στο δέλτα 4 ερώτημα. Ζητούσε την ταχύτητα του σώματο δύο πριν την κρούση. Βλέπετε στο σχήμα έχουμε αναλύσει την ταχύτητα σε δύο άξονε, τον άξονα χ και τον άξονα ψ. Πάμε στην καρτέλα. Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρηση ορμή στον άξονα Χ. Η ολική λοιπόν ορμή στον άξονα Χ πρέπει να είναι ίση πριν την κρούση, πρέπει να είναι ίση με την μετά την κρούση. Μη 2 επί U2 επί το ημίτων των 30 είναι ίσο με το μη 1 και μη 2 επί β. Μετά από πράξει καταλήγουμε ότι το U2 είναι 2 ρίζα 3 μέτρα ανά σεκόντ. Όσο αφορά ε, για το ύψο, εφαρμόζουμε θούμου που ε, ε. από το ύψος που αφέθηκε το σώμα μάζας μάσα 2 μέχρι να γίνει κρούση, ΔΚ ίσον το άθροισμα των έργων, ένα δεύτερο μη 2 επί U2 τετράγωνο ίσον με το μη 2 επί, G, επί, G επί το H και μετά από πράξη καταλήγουμε ότι το ύψος από το οποίο αφέθηκε το σώμα είναι 0,6 μέτρα. Όσο αφορά το ΔΕΛΤΑ 5 ερώτημα, το πηλίκο της ΕΦΕ της μέγιστης προς την δύναμη επαναφορά της μέγιστης είναι ίσο με κ επί ΔΕΛΤΑ 1 συν ΔΕΛΤΑ 2 συν Α προς K επί Α και μετά από πράξεις καταλήγουμε ότι είναι ίσο με το 5 τρίτα. Ε, αυτά ήταν τα θέματα στη φυσική. Ε, από όλους εμάς από τα φροντιστήρια που καμισάς ευχόμαστε στους υποψηφίους καλή συνέχεια, καλά αποτελέσματα. Ε, αναλυτικά, οι απαντήσει στο νέακρήτη.gr και αύριο στο φίλο Της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Γεια σα.